Σήμερα μεγάλη Τετάρτη συγκεντρώθηκα εδώ στο μνήμα της μητέρας μου Γεωργίας Κουτσομιχάλη Ανδρεαδάκη της πρώτης κυρίας Νέας Ερυθρέας. Συγκεντρώθηκα εδώ και λόγω μεγάλης Τετάρτης έβαλα από σεβασμό στον Θεό μας ένα μαύρο μαντίλι στο κεφάλι, να ανάψω και να προσευχηθώ για τη μητέρα μου, τη Γεωργία Κουτσομιχάλη Ανδρεαδάκη. 75 Τετάρτες συμπληρώθηκαν από τον τραγικό θάνατό της σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη του 2020. 75 Τετάρτες συμπληρώθηκαν από τον τραγικό θάνατό της που τη φάγανε οι γιατροί και ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα εναντίον τους. Ο πόνος μου είναι μεγάλος και βαθύς. Έχει πανδημία η χώρα και από ό,τι ακούστηκε θα κλείσουν τα νεκροταφεία, ο Πρωθυπουργός, την Παρασκευή, τη Μεγάλη και το Σάββατο. Ήρθα λοιπόν σήμερα Μεγάλη Τετάρτη και θα έρθω και τη Μεγάλη Πέμπτη ή αύριο ή πριν κλείσουν για ακόμη ένα καντήλι για να... και την αναρωμάτισα και με το αρωμά της, τον μπλακόπιουμ. Την ώρα που πάω να μπω μέσα στο μνήμα μυρίζει το άνοιξη το τάφος της. Άνοιξη ευωδιάζει από τα αρώματα που της βάζω, άνοιξη, όπως έσυσε η ζωή της και όπου πέρναγε μύριζε αρώματα. Έτσι είναι και εδώ, έτσι είναι και εδώ, μάνα μου, αιωνία σου η μνήμη. Ο πόνος μου είναι βαθύς και μεγάλος. Είμαι άντρας και δεν μπορώ να φοράω αυτό το μαντίλι. Επιμονή μου βάσει στο κεφάλι μετά το θάνατό σου, γιατί είμαι άντρας. Αν ήμουν γυναίκα, το μαντίλι αυτό το μαύρο δεν θα το έβγαζα κοινωνικά από το κεφάλι μου. Δεν έχει νόημα τα μαλλιά μου είναι όμορφα και γιατί είναι, και αν τα μαλλιά μου κυματίζουν. Νόημα έχει εσύ που δεν θα σε ξαναδώ σε αυτή τη ζωή και εύχομαι μετά το θάνατό μου να είμαι κοντά σου. Αιωνία σου η μνήμη, Μεγάλη Τετάρτη. Μάνα μου, έμεινα μόνος μου στον κόσμο χωρίς εσένα. Μάνα μου, γυναίκα όμορφη. Όμορφη δεν γίνεται να είσαι. Πιο όμορφη δεν γίνεται να είσαι. Να έχασα με το μάτι.